σας καλωσορίζουμε εδώ απόψε για τα εγγένεια της ατομικής έκθεσης του Αρμένιου ζωγράφου κ. Αλεξάνδρου Σαρξιάν στην Κύπρο. Στόχος της απόψινής βραδιάς είναι να γνωρίσουμε τη δουλειά και να θαυμάσουμε από κοντά τα έργα ενός καταξιωμένου καλλιτέχνη που τα τελευταία 30 χρόνια έχει διανύσει μια σημαντική πορεία στον χώρο της τέχνης παγκοσμίως. Εκ μέρους της κ. Όλγας Παπάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν βοηθήσει για τη μεγάλη τιμή που μας έχουν κάνει να είναι εδώ μαζί μας απόψε. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθεί στο παιδικό αναρωτήριο Λεμεσού του Ερυθρού Σταυρού Κύπρου για τον Δημού να έρθει κοντά μας για να κανονίσει τον καλλιτέχνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βουλευτής, κυρία Ευθυμίου, κύριε Σαρξιάν, κυρία Παπά, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ στη Λεμεσό για να τελέσω τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του αξιόλογου δημιουργού Αλεξάνδρου Σαρξιάν, τον οποίο και καλωσορίζω στην Κύπρο. Ο Αλεξάνδρου Σαρξιάν είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στην Αρμενία και το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική, που μετεξελίχθηκε σε πάθος ζωής, ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία. Σπούδασε στην Ακαδημία Τεχνών Πάνος Τερλεμετζιάν και στο Ινστιτούτο Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Καλλιτεχνών της Αρμενίας, ενώ έχει κερδίσει διάφορους σημαντικούς επένους και βραβεία στο χώρο της τέχνης, τόσο στη Ρωσία όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Εμπνευσμένος από τους μεγάλους δημιουργούς Ελ Γκρέκο και Μομπελιάνι, έχοντας πάρει τα κατάλληλα εφόδια και καθοδηγούμενος από το πηγαίο ταλέντο του, ο εξαίρετος δημιουργός έχει κάνει καλλιτεχνική του μούσα τη γυναίκα, την οποία σκιαγραφώντας την με έντονους χωματισμούς απελευθερώνει μέσα από τα έργα του, δίνοντας της μια διαφορετική, πιο ανέμελη υπόσταση. Να υπογραμμίσουμε πως έργα του μεγάλου δημιουργού, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αρμενία, κοσμούν δημόσιες και προσωπικές συλλογές σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η πραγματοποίηση, κυρίες και φίλοι, αυτής της έκθεσης στην Κύπρο είναι πολύ σημαντική για τα πολιτιστικά δρόμενα της πατρίδας μας. Θα ήταν λοιπόν παράληψη να μην συγχαρώ θερμά την κυρία Όλγα Παπά, η οποία εργάστηκε εντακτικά για την διοργάνωση της έκθεσης και κατέβαλε άρθρες προσπάθειες για την επιτυχία της. Μέρος των εσόδων από την έκθεση, πολύ ευγενικά, θα διατεθεί για τις πολλαπλές ανάγκες του παιδικού αναρωτηρίου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού στα Πολεμίδια. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τόσο την κυρία Παπά, όσο και τον ίδιο τον καλλιτέχνη, για τα αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης που τους διακατέχουν. Κλείνοντας, σας καλώ να θαυμάσουμε τα πραγματικά μοναδικά κομμάτια του Αλεξάνδρου Σαρξιάν που εκτίθενται σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ. To welcome Mr. Alex Sarxyan to say a few words. He would like me to express that his English is a little bit limited, so please be patient with him and please give a warm welcome. Good evening, dear guests. I would like to thank you all for coming. This is my first visit to Cyprus. And I am very happy to be here and to present my work in such a beautiful place in which such love. I would special like to thank the First Lady, Mrs. Fotin Papandopoulos, doing the honors of presenting my work. And also I would like to thank Olga Papa and her father, Yanaki Papa, for all their hard
work to do this evening possible. I hope to continue building my friendship both with about family and with Cyprus. Thank you. He's very happy to see all of you here. Yes, in Aice, France, America, etc. So my visit to Paris and to the United States, he just talked because of Cyprus. Շատ ուրախ եմ, որ ես եկի փոսում եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ. So he's very, very happy and he's not disappointed. He just find out something else, something beautiful, something fantastic. And Cyprus and all of you, thank you very much. Thank you. Thank you.